Κυρία Τελιορίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατζούλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Έκανα μια πολύ μικρή έτσι αναδρομή στο παρελθόν για την πολύ δραματική αυτή ιστορία της Καστοριάς. Είναι μια ιστορία η οποία προέκυψε ως εξέλιξη του σχεδίου Αθηνά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που είχε σαν αποτέλεσμα ένα τμήμα το οποίο ήταν όχι απλά στα σκαριά, αλλά έτοιμο εκείνη τη χρονιά να πάρει και πρωτοετήσεις. Δημοσιευμένο και στο φύλλο της εφημερίδας. Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ με το κτίριο, όπως είπατε, που είχε γίνει. Τελικά η αδικία ήταν μεγάλη, το τμήμα μετονομάστηκε, μεταφέρθηκε στην Κοζάνη και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η αρχιτεκτονική σχολή στα Γιάννενα. Αυτό δημιούργησε μια πραγματικότητα η οποία ήταν δύσκολο πλέον να ξεπεραστεί, αφού τη στιγμή που αυτό έπρεπε να υλοποιηθεί, καταλαβαίνετε ότι υπήρξαν πολύ αρνητικές εξελίξεις. Τώρα, σήμερα λοιπόν έχουμε εξελίξεις όμως και γι' αυτό σας τηλεφωνήσαμε για να έχουμε σήμερα μια επαφή. Έχουμε αυτή την διαβούλευση για την συγχώνευση Πανεπιστημίου και ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Ακριβώς. Όπως είχε εξαγγείλει πέρσι, στις αρχές μάλλον της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς, ο Υπουργός Παιδείας, συγκροτήθηκαν τα ακαδημαϊκά περιφερειακά συμβούλια. Μάλιστα. Τα συμβούλια αυτά σε κάθε περιφέρεια είναι εκείνα τα οποία είναι αρμόδια για να καταθέσουν προς το Υπουργείο Παιδείας προτάσεις για το πώς θα υπάρξει η νέα αρχιτεκτονική δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα τα είχαμε με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, όπου το ΤΕΗ Πειραιά μαζί με άλλες σχολές δημιούργησαν μια καινούργια πανεπιστημιακή δομή. Τώρα στην δική μας περιοχή βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο αυτών των συζητήσεων. Καθοριστικό ρόλο. Νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις θα τελειώσουν τον άλλο μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Θα τελειώσουν μέχρι το τέλος αυτής της ακαδημαϊκής χρονιάς. Ναι. Οπότε από την καινούργια χρονιά θα μιλάμε για ένα άλλο σκηνικό στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτό ελπίζουμε και βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο. Πρωταρχικό ρόλο στις συζητήσεις αυτές διαδραματίζει η διοίκηση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας και η διοίκηση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της περιοχής μας. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει. Νομίζω ότι οι προτάσεις που γίνονται είναι προτάσεις που έχουν καταρχήν περιφερειακή συνείδηση. Θα δημιουργηθεί λοιπόν με αυτή τη συγχώνευση ένα δυναμικό και ισχυρό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ναι. Η συγχώνευση αυτή νομίζω ότι και την δική μας περιοχή θα την ευνοήσει. Εδώ είναι το μυστικό. Εδώ είναι το μυστικό. Δηλαδή, από μια συγχώνευση κάποιοι μπορούν να βγουν κερδισμένοι, κάποιοι μπορούν να βγουν λιγότερο κερδισμένοι ή και ιτημένοι. Κύριε Νατσούλη, η δική μας πολιτική δεν θέλει νικημένους και ιτημένους. Θέλει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες ώστε να είναι ελκυστικό προς τους νέους φοιτητές, αλλά ταυτόχρονα και αποδοτικό για την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα πανεπιστήμιο δηλαδή που και τα εκπαιδευτικά κριτήρια θα τηρεί ώστε να είναι δυναμικό και να μπορεί να σταθεί στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να βοηθήσει και την ανάπτυξη της περιοχής. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση κινούμαστε. Πιστεύω ότι αυτό που επιδιώκουμε είναι να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη του πανεπιστημίου. Η έδρα του φυσικά βρίσκεται στην έδρα της περιφέρειας στην Κοζάνη, όμως και οι τρεις άλλες περιφερειακές ενότητες παίρνουν. Δεν μπορούν να είναι οι φτωχοί συγγενείς. Ακριβώς, και πρέπει να πάρουν αυτό που τους αναλογεί με βάση την εκπαιδευτική τους ιστορία αλλά και την δυνατότητα της παραγωγικής τους ανάπτυξης. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που ονομάζουμε κεκτημένα. Από αυτή τη συγχώνευση υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν τα τρία τμήματα του ΤΕΗ? Ο επηρεασμός που θα υπάρξει... Το ένα εκ των οποίων θυμίζω, γιατί πρόσφατα είχαμε και... ένα σχετικό θέμα, είμαστε από τα κορυφαία τμήματα στην προτίμηση των Ελλήνων σπουδαστών.
Πρέπει να το τονίσουμε αυτό για το τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας. Το τμήμα ψηφιακών μέσων είχε πάνω από 12.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις για εισαγωγή σε αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και αυτό δείχνει ότι πράγματι είναι ένα τμήμα που στην πορεία των χρόνων έχει κατακτήσει αυτό που λέμε την εμπιστοσύνη της εκπαιδευτικής κοινότητας και την εμπιστοσύνη των νέων ανθρώπων ώστε να φοιτήσουν σε αυτό, γιατί έχει και πολύ καλά επαγγελματικά δικαιώματα και επαγγελματική αποκατάσταση. Να θυμίσουμε επίσης ότι το άλλο τμήμα του Διεθνούς Εμπορίου είναι ένα τμήμα το οποίο συνέχισε τη λειτουργία του με παρέμβαση της δικής μας κυβέρνησης, γιατί ήταν από τα τμήματα που έκλεισε το σχέδιο Αθηνά και εμείς το ξαναλειτουργήσαμε ώστε ξαναπαίρνει φοιτητές και έχει κανονική πλέον λειτουργία. Και το άλλο τμήμα είναι το της πληροφορικής. Αυτά λοιπόν τα τρία τμήματα με την διαδικασία της συγχώνευσης επηρεάζονται θετικά, γιατί όπως όλα τα πράγματα δείχνουν, αναβαθμίζονται σε πανεπιστημιακά τμήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ λοιπόν, σημαντικό για την περιοχή. Πρώτο το κρατούμενο. Διατηρούνται τα τρία τμήματα με τη συγχώνευση Πανεπιστημίου και ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και αναβαπτίζονται πανεπιστημιακά τμήματα. Πανεπιστημιακά τμήματα. Υπάρχει μία περίπτωση να υπάρξει μία αλλαγή στην ονομασία τους. Α, μάλιστα. Δηλαδή το Διεθνούς Εμπορίου μπορεί να γίνει οικονομικών επιστημών. Αυτά ακόμα δεν τα ξέρουμε. Μα και το ψηφιακό μέσο και επικοινωνίας με μια ευέλικτη διαδικασία αλλαγής ονόματος και προσαρμοζόμενη προς τις νέες εποχές, είδατε τα αποτελέσματα. Έφτασε να είναι δεύτερο πανελλαδικά στην προτίμηση των υποψηφίων. Αυτός είναι ο στόχος μας, να αναβαθμίσουμε τα τμήματα αυτά και στη συνείδηση του κόσμου αλλά και στην πραγματικότητα όσον αφορά τη λειτουργία τους και την εκπαιδευτική τους επάρκεια. Μάλιστα. Και απόδοση. Πάμε τώρα για το πανεπιστημιακό τμήμα. Εδώ είμαστε. Εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν θέλει την ιδιαίτερη προσοχή και των ακροατών μας τώρα. Αυτό το τμήμα δεν πρόκειται να είναι η αρχιτεκτονική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Νατσούλη, να είναι η αρχιτεκτονική. Υπάρχουν πλέον συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Εγώ βέβαια θέλω να σας πω από την πλευρά μου ότι δεν εγκαταλείπω την προσπάθεια και μέχρι και την τελευταία στιγμή. Γιατί εμείς μαθαίνουμε όμως για συγκεκριμένο τμήμα πανεπιστημιακό. Μαθαίνουμε, ας πούμε, για μαθηματικό. Ακόμη ας μην πούμε τι θα είναι. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Και θα δούμε. Ωραία, εκείνο λοιπόν που εγώ μπορώ να πω με μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι θα υπάρξει ένα επιπλέον πανεπιστημιακό τμήμα στην Καστοριά. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που μετράει. Ένα τμήμα το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί η πανεπιστημιακή κοινότητα στην λειτουργία του, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα καινούριο τμήμα χρειάζεται την αντίστοιχη υποδομή, το αντίστοιχο εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό. Ένα τμήμα λοιπόν το οποίο θα μπορούμε να το στηρίξουμε. Ας μην πούμε ακόμα ποιο θα είναι. Ωραία. Να πούμε όμως ότι θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Και θα υπάρξει στο μηχανογραφικό του 2019. Α, δηλαδή, αυτό ευελπιστούμε. Του χρόνου τέτοια εποχή φαίνεται ότι μετά το τέλος των διαδικασιών και των συγχωνεύσεων το 19. Από την επόμενη χρονιά. Μπράβο. Το 19, τέτοια εποχή περίπου που τα παιδιά μετά από τις εξετάσεις θα συμπληρώνουν μηχανογραφικό, θα υπάρχει και το πανεπιστημιακό τμήμα της Καστοριάς. Ναι, η φετινή ΣΑΚΤΕΗ θα μπουν με βάση αυτά που ήδη υπάρχουν. Από το 19 όμως και μετά θα υπάρχει στο μηχανογραφικό και ένα επιπλέον τμήμα. Η συγχώνευση αυτή σημαίνει συγχώνευση και στις κτηριακές υποδομές υποδοχής αυτών των φοιτητών του πανεπιστημιακού τμήματος. Αυτές οι διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Πάντως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η υποδομή που υπάρχει στην Καστοριά για την φιλοξενία αυτών των τμήματων είναι πάρα πολύ καλή και στο επίπεδο του ΤΕΙ και υπάρχουν και άλλοι χώροι που θα μπορούσαν για να αξιοποιηθούν. Για το πρώην γυμνάσιο, ας πούμε, εκείνο θα χρησιμοποιηθεί δεν τελικά για τον σκοπό πω, το οποίο δεν μπορώ να σας όλοι πω. Θα είναι στην περιοχή Φούρκα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω αυτό, κύριε Νατσούλη. Ας μην το σημαντικό όμως είναι ότι θα έχουμε επιπλέον φοιτητές σε πανεπιστημιακά πλέον τμήματα. Μάλιστα. Αυτή την ώρα, εκτός από την
Μάχη που δίνει η Καστοριά για αυτήν την ιστορία μέσα από την διαδικασία της συνεννόησης και της συγχώνευσης. Λογικά και οι υπόλοιποι νομοί αγωνίζονται για τα δικά τους ίσως όπως τα ονομάζουν ή όπως τα θεωρούν δίκαια. Ξεκαθάρισα από την αρχή, ναι, κύριε Νατσούλη, ότι όλος αυτός ο προγραμματισμός γίνεται και με περιφερειακή συνείδηση, με εκπαιδευτικά κριτήρια και περιφερειακή συνείδηση. Κανένας δεν πρέπει να αισθανθεί, ναι, ότι αδικείται, ναι, σε σχέση με τους άλλους. Ναι, το λέω αυτό γιατί μη σκοτωθούμε. Δηλαδή αυτές οι συζητήσεις... Δεν θα σκοτωθούμε, υπάρχει μια συνεννόηση. Ωραία. Νομίζω ότι πηγαίνει καλά. Να πούμε επίσης ότι με τη συγχώνευση αυτή η πρόθεση του Υπουργείου είναι εκτός από τα πανεπιστημιακά τμήματα να υπάρχουν και σχολές διετούς μάθησης, όπου και εκεί θα μπορούμε σύντομα να πούμε περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά σήμερα, κύριε Τελιγιορίδη. Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που ακούγονται για πρώτη φορά στην Καστοριά. Και θα περιμένουμε το τέλος ακαδημαϊκής περίοδου για την ολοκλήρωση των συζητήσεων, γιατί τότε είναι βέβαιο ότι θα έχουμε καταλήξει στο σχέδιο πώς θα είναι αυτή η συγχώνευση. Ακριβώς. Και τι θα υπάρχει σε κάθε νομό. Και τότε θα μπορούμε να μιλάμε με ακρίβεια για το ποια τμήματα θα υπάρξουν. Ωραία. Εμάς η προσπάθειά μας, σας είπα, είναι να διατηρηθούν αυτά που υπάρχουν και να πάρουμε ένα επιπλέον τμήμα. Νομίζω ότι αυτή είναι και η εξέλιξη η οποία θα είναι στο τελικό στάδιο. Ας μην προτρέχουμε όμως ακόμα περισσότερο. Σας είπα, θα υπάρχουν και διετή τμήματα. Την καθήλυνα αρμοδιότητα την έχει η Ακαδημαϊκή Περιφερειακή Επιτροπή, η οποία συζητάει με πολύ σοβαρότητα και πολύ υπευθυνότητα, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί υπάρχει και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ωραία. Κυρία Τελιγιορίδου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Η Καστοριά έχει επενδύσει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυτή η αδικία που υπήρξε θέλω έρχεται και μήνυμα τώρα, μην μας ρίξουν πάλι, λέει το μήνυμα εδώ από το φίλο τον Γιώργο, μην μας ρίξουν πάλι, λέει εδώ το μήνυμα, πως διαβάζω. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Μακάρι. Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, με προσπάθεια, με αγωνιστικότητα και διεκδίκηση θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτά που μας αξίζουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα.